Ο μπαμπάς μου, ο ηρωάς μου είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Παναγιώτη Δημητρόπουλου, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα στο λιθογραφείο με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Πρόκειται για ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους, που συγκινεί με την απλότητα και την αλήθεια του. Θίγει το φλέγον ζήτημα της υιοθεσίας και πώς το αντιμετωπίζουν τα ίδια τα παιδιά, άλλες φορές με σκληρότητα, άλλες με ευαισθησία. Είναι ένα βιβλίο με καλό σκοπό, που θα μας κάνει να σκεφτούμε και να εκτιμήσουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα και στεγανά της κοινωνίας μας. Μάλιστα, 30 παιδιά από τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση έγραψαν εκθέσεις και βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες. Ακόμα με την αγορά του βιβλίου, υποστηρίζουμε το πολύ σημαντικό έργο της Φλόγας. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μας είχαν αποκαλύψει στην Αμερική οι θύνοντες του ελληνικού τμήματος του Ρόναλντ Μακδόναλντ Χάους, που φιλοξενεί παιδιά από την Ελλάδα που κάνουν αντίστοιχες θεραπείες και επεμβάσεις στην Αμερική. Πόσο όμορφα ένιωσαν όταν μετά από χρόνια ένα παιδί που είχε έρθει με βεβαρημένη κατάσταση, μετά από 10 χρόνια ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος, υγιής πια, για να παίξει μπουζούκι στην ετήσια εκδήλωσή τους. Υπάρχει ελπίδα και σε αυτό οφείλουμε να παλέψουμε. Είναι μικρά παιδιά εδώ, είναι παιδιά από τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση που είναι κοντά μας σήμερα και ενώ εμείς μιλάμε, τους έχουμε δώσει κόλλες και μαρκαδόρους για να ζωγραφίσουν τον μπαμπά τους όπως τον φαντάζονται. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.